Φίλες και φίλοι του 984, είμαστε στην παραμονή της Εθνικής Επετείου, έτσι όπως έχει οριστεί 25η Μαρτίου και ως διπλή γιορτή. 24 Μαρτίου σήμερα, Παρασκευή, και επιλέξαμε μία ημέρα πριν την επίσημη επέτειο σε ηχογραφημένη συζήτηση να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό φίλο της συχνότητας και της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, και θα λέγε κανείς ότι σε μία συγκυρία που αυτές τις μέρες έχει κυκλοφορήσει και το νέο του βιβλίο, το 1821 «Από τις πηγές». Το βιβλίο είναι 520 σελίδες πηγών και έχει πρόλογο από τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη στο Πάντιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, και τον ιστορικό και νομικό, τον κύριο Ανδρέα Κούκο. Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Βεβαίως δεν είναι το επίδικο το βιβλίο και θα το ευχηθούμε και καλό τάξιδο, αλλά με αφορμή το βιβλίο του θα κάνουμε μια συζήτηση για αυτό που έχει οριστεί ως επίσημη επέτειος, και λέω για αυτό που έχει οριστεί ως επίσημη επέτειος, διότι στο Μοριά και όχι μόνο, οι απελευθερωτικές κινήσεις επανάστασης έχουν ξεκινήσει κατά πολύ νωρίτερα από την 25η Μαρτίου. Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο και στους ακροατές. Καλή αυριανή, εύχομαι, με ομόνοια και εθνική ανάταση να κοιτάξουμε το μέλλον μας, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δημήτρη Σταθακόπουλε, θα σε ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, τι διαφορετικό έρχεται να προσθέσει αυτό το νέο βιβλίο για το 1821, και μόνο η αναφορά από τις πηγές θα έλεγα ότι δημιουργεί μια περιέργεια στον κόσμο. Ναι, όλα μου τα χρόνια έψαχνα να βρω πηγές. Και από τα 18 μου μέχρι τα 58 που είμαι τώρα, 40 χρόνια, έτρεχα σε μοναστήρια, σε βιβλιοθήκες, στο εξωτερικό, στα Οθωμανικά αρχεία, σε ξένα αρχεία ευρωπαϊκών χωρών και βεβαίως στις βιβλιοθήκες. Οι έβρες των πηγών είναι χρονοβόρα, κοστοβόρα, και την παλιά εποχή έπρεπε να αγοράσεις και ειδική φωτογραφική μηχανή με φιλμ για να φωτογραφείς και να μην ξέρεις αν θα βγει, αν θα εμφανιστεί η φωτογραφία από το φιλμ, όταν θα το πας να το εμφανίσεις. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Σκέψω ότι τα Οθωμανικά αρχεία τα βρίσκεις στο διαδίκτυο πλέον, αρκεί να ξέρεις Οθωμανική γραφή να τα διαβάσεις. Δηλαδή είναι όλα προσβάσιμα. Την εποχή που ψάχνα εγώ δεν ήταν προσβάσιμα. Οπότε έψαχνα να βρω τις πηγές αυτές για πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή, σκεπτόμενος ως αναγνώστης, είπα: δεν θα ήταν καλό να υπάρχει μια κωδικοποίηση των πηγών, ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να τις βρει εύκολα και να μην αναπόκειται στην καλοπιστία του συγγραφέα. Δηλαδή, γράφει ένα συγγραφέα, το 1821 έγινε εκείνο, έγινε το άλλο κτλ. Κάνει κάποιες παραπομπές επιλεκτικά, ουσιαστικά για να εξυπηρετήσουν οι πηγές το δικό του αφήγημα, τη δικιά του ιδεολογία. Δηλαδή, ο κάθε ιστορικός έχει ένα ιδεολόγημα, θέλει να το αποτυπώσει στο χαρτί. Αυτό μπορεί το ιδεολόγημα να σχετίζεται με τοπικισμό, με κληρικανισμό, με αντικληρικανισμό, με αδυναμία και έτσι, αγάπη προς τους ξένους και ότι ήταν, ξέρω, πολύ φιλέλληνες, ή να είναι εναντίον των φιλελλήνων και γενικώς των ξένων δυνάμεων, και τέλος πάντων να οδηγείται το κάθε βιβλίο, κάθε έρευνα σε άλλη οδό, σε άλλη ατροπό. Επίσης, αν διαβάσεις από μνημονεύματα μόνο από έναν, δηλαδή μόνο από τον Κολοκοτρώνη, μόνο από τον Μακρυγιάννη, πάλι δεν είναι σίγουρο θα βγάλεις συμπέρασμα. Γιατί και αυτοί τότε οι άνθρωποι έγραφαν σύμφωνα με την εμπειρία τους, τη βίωσαν οι ίδιοι, υποκειμενικά πως αντιμετώπισαν, πως το είδαν. Και βεβαίως όταν ο Φιλίμωνας, παραδείγματι, ο Γιάννης Φιλίμων, γραμματέας του Δημητρίου Υψηλάντη, έχει φάει ξύλο από τον Κολοκοτρώνη στους μήλους του Άργους. Σωστό. Μετά δεν μπορεί να το συμπαθεί το Κολοκοτρώνη. Άρα λοιπόν τι κάνεις, για να διασταυρώσεις κάποια πράγματα πρέπει να βρεις όλες τις πηγές όσο γίνεται. Από την άλλη μεριά πρέπει ως ρέχτης, να το πω έτσι, που μαζεύει τις πηγές και τις παραθέτει, να μην αποτυπώσεις τη δικιά σου ιδεολογία καθόλου. Δηλαδή να πεις αυτά είναι, συνδετικά κείμενα σαφώς και πρέπει να υπάρχουν, αυτές είναι οι πηγές. Οι γνωστές τουλάχιστον, μακάρι να υπάρχουν κι άλλες στο μέλλον, διαβάστε και ό,τι καταλάβετε ως αναγνώστες. Δεν σας πω οδηγετώ τη σκέψη. Στο τέλος, βέβαια, στο συμπέρασμα, μπορώ να καταθέσω την προσωπική μου άποψη, το δικό μου βίωμα. Αλλά αυτό είναι μια σελίδα. Και μισή σελίδα, ξέρω εγώ, πρόλογος. Που λέω γραπτά περίπου αυτά που σου λέω τώρα. Αυτό είδαν οι δύο επιφανείς επιστήμονες, ειδικοί, με τη μάιμη τη φιλία του κ. Κοντογιώργη Πρίτανης, πολλά χρόνια τώρα. Και ο φίλος μου Ανδρέας ο Κούκος, που είναι της εταιρείας για τον Καποδίστρια, με την πιο βαθιά έρευνα για τον Καποδίστρια και ειδικά στα Ρώσικα αρχεία. Το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μου δώσαν τα εύσημα, διαβάζοντας το βιβλίο πριν το προλογίσουν, το σχέδιό του δηλαδή, εμένα μου αρκεί στην ηθική μου αποκατάσταση, αν θέλεις. Και από εκεί και πέρα μου κάλυψε αυτό το βιβλίο, θα εξηγήσω ακριβώς τεχνικά πώς είναι,
την προσωπική μου ανάγκη εδώ και 40 χρόνια ως ερευνητής. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ερμηνείες της Ελληνικής Επανάστασης και από αυτόπτες μάρτυρες εποχής εκείνης. Και στο τεχνικό μέρος τώρα του βιβλίου, στη δομή του, σκέφτηκα να κάνω το εξής. Να έχω σε φωτοτυπία ή σε φωτογραφίες όσες πιο πολλές πηγές μπορώ, από μνημονεύματα Ελλήνων, από χειρόγραφα, από ξένο τύπο, τους Times, το Λονδίνο, την εφημερίδα Le Constitutionnel, τη Γαλλική, ιταλικές εφημερίδες, από Βιέννη, αυστριακές, οθωμανικά αρχεία, τα οποία γνωρίζαμε σε μετάφραση από τον Νικηφόρο Μοσχόπουλο, είδε από τη δεκαετία του 50, κάποια βιβλία που βγήκαν με αφορμή τα 200 χρόνια το 2021 και κυρίως το εξαιρετικό βιβλίο «Η Οργή του Σουλτάνου» που μεταφράζει κάποια από τα χειρόγραφα εντολές του Σουλτάνου τις πρώτες μέρες της Ελληνικής Επανάστασης 1821. Ουσιαστικά έχουν ημερομηνία Μάρτιο και Απρίλιο του 1921. Αναφορές του Μεχμέτ Σαλίχ από την Τριπολιτσά προς το Χουρσίτ που πολέμαγε για τον Αλή Πασά στα Γιάννενα και του Σουλτάνου αναφορές, οι οποίες έχουν μεταφραστεί από τον εξαιρετικό καθηγητή Οθωμανολόγο που γνωρίζει και την Οθωμανική γραφή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Ηλία τον Κολοβό, τον Σουκρού Ιλιτζάκ, τον φίλο μου τον Τούρκο, ο οποίος είναι παντρεμένος και ζει στην Αθήνα μόνιμα, και τον Σχαριάτ Παναχή, τον νεοπέρσι καθηγητή που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτό το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα για να καταλάβουμε πώς αντιμετώπισε τις πρώτες μέρες της Ελληνικής Επανάστασης η Οθωμανική Διοίκηση την Επανάσταση. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, σε μια σειρά χρονολογική, δίνω έμφαση κυρίως και εγώ στους πρώτους μήνες της Επανάστασης, και αυτό δεν γράφω η Επανάσταση από τις πηγές, γράφω το 1821, συγκεκριμένο έτος δηλαδή από τις πηγές, όπου σαφώς αναφέρομαι σε προηγούμενο περιβάλλον, τι υπήρχε πιο πριν, επιτροχάδιν όμως, αναφέρομαι εξαντλητικά μπορώ να πω στους πρώτους μήνες του 1821, η Επανάσταση και η πρόσληψή της σε όλα τα σημεία του ελληνισμού, φτάνοντας από τη Μακεδονία μέχρι την Κύπρο και από τη Μικρά Ασία μέχρι τα Επτάνησα, αλλά και στην διασπορά των Ελλήνων κτλ. Στη συνέχεια μπαίνω και σε θέματα που θα πούσα ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά θεώρησα ότι θα ήταν καλό να τα έχει μαζεμένα σαν αναγνώστης, και σε θέματα λαογραφίας εποχής και σε θέματα καθημερινού βίου. Όταν μάζευα τα στοιχεία, ήμασταν και μέσα στον COVID, μέσα στην πανδημία, είπα να βάλω και την αντιμετώπιση των ιατρικών θεμάτων των αγωνιστών. Όλα αυτά μέσα από πηγές και πληροφορίες, έτσι. Μετά ένα ερώτημα εύλογο, το οποίο δεν το είχα βρει να τα απαντάει κάποιος, ήταν τι έγιναν οι μουσουλμάνοι του Μοριά και των άλλων περιοχών μετά την Επανάσταση. Παναγκάστηκαν να φύγουν όσο δεν είχαν σκοτωθεί. Πού πήγαν, πώς κατέληξαν, τι έλεγαν οι ίδιοι. Μετά μπαίνω σε θέματα νομικής διαδοχής και οθωμανικές γιές. Θέματα που απασχολούν μέχρι σήμερα τον Άριο Πάγο. Και για να φτάσω στο τέλος, να αναφερθώ και στο πώς διδάσκεται η Ελληνική Επανάσταση στα τουρκικά εγχειρίδια, του δημοτικού τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με την ιστορία, τα τουρκάκια. Αυτή τη δομή έχει και ουσιαστικά είναι μια κωδικοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε, των πηγών, ούτως ώστε κάποιος να δώσει το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του, να ανατρέξει τα γεγονότα με μια τη ημερολογιακή σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, τα βάζει σε μια σειρά. Τους πρώτους μήνες επανάστασης που είναι υπερδεμένοι λίγο, ποιος τι κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει, δεν βάζω την άποψή μου, βάζω τις πηγές και δεν παραπέμπω. Οπότε, αν τη βρέσετε την πηγή και πού να τη βρω την πηγή, την παραθέτω εγώ. Τη δίνω να τη διαβάσει κάποιος το πρωτότυπο, τι γράφει και ό,τι καταλάβει. Χωρίς εγώ να τον ποδηγετώ στη σκέψη του. Και ουσιαστικά, να βάλω εδώ και λίγο τη νομική μου ιδιότητα, είναι σε ένας αστικός ή ένας ποινικός κώδικας, όπου ένας είναι ο αστικός ή ο ποινικός κώδικας, αλλά ο κάθε δικηγόρος τον ερμηνεύει από τη σκοπιά του. Δηλαδή, αλλιώς θα ερμηνεύσει το ίδιο άρθρο ο ενάγων και αλλιώς ο εναγόμενος. Αλλιώς θα ερμηνεύσει το ίδιο άρθρο ο μηνυτής και αλλιώς ο εγκαλών, τέλος πάντων, και αλλιώς ο εγκαλούμενος, ο κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν, αν είναι κάποιος καλόπιστος, θα διαβάσει, θα επαληθεύσει αυτά που ξέρει, θα μάθει ενδεχομένως κάτι άλλο. Ιδάλλως μπορεί να μην πιστεί ούτε με αυτά. Δηλαδή να έχει το ιδεολόγημά του και να πει: εγώ δεν αλλάζω γνώμη με τίποτα. Οπότε ερχόμαστε εδώ στη ρίση του Αριστοφάνη στο Πλούτο, όπου μιλάει ο Γρεμίλος με την Παινία και τη λέει: ού με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν θα με πείσεις, έστω και αν με πείσεις, διότι πολύ απλά δεν θέλω να πιστώ. Οπότε και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δημήτρη Σταθακόπουλε, το γεγονός ότι διαβάζεις, μιλάς στα τουρκικά. Ναι. Είναι ένα επιπλέον εφόδιο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είναι προφανές ότι παραθέτεις αυτούσιες πηγές και μάλιστα και αντιτιθέμενων πλευρών και εντός και εκτός,
Από όλες αυτές τις πηγές υπάρχει ένα κομμάτι που εσένα συμπεριλαμβάνοντας το βιβλίο σε είχε εντυπωσιάσει, αν θέλεις, δεν το είχες ή το είχες υπόψη αλλά όχι σε τέτοια έκταση. Και ποιο είναι αυτό, θα ήθελες να το μοιραστείς με τους ακροατές? Ναι, ναι, είναι δύο θέματα τα οποία με εντυπωσίασαν τα τελευταία δύο χρόνια. Τα άλλα, ας πούμε, ότι τα έψαχνα πολλά χρόνια και τα γνώριζα, τα έλεγα σε ομιλίες μου, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην τα γνώριζε εντελώς, αλλά για μένα ήταν γνωστά, οπότε με την πάροδο των ετών δεν είχα πια ενθουσιασμό, μπορώ να πω, τα ήταν γνωστά. Δύο όμως που συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια, πραγματικά έτσι με συγκίνησαν. Μου έκαναν εντύπωση δηλαδή. Υπάρχει και ένα τρίτο, θα ξεκινήσω το παλαιότερο. Λοιπόν, το 1997, κάνοντας έρευνα στη Μονή Βατοπεδίου, βρήκα το μουσικό χειρόγραφο Μελπομένη, όπου γράφει μέσα ψαλτοποίηματα φαναριώτικα, γραμμένα περίπου το 1800 με το 1805, από τον Νικηφόρο Καντουνιάρη, είναι Αυτουνιάρη των Χίων, του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Εκεί λοιπόν μέσα γράφει πολλά φαναριώτικα επώνυμων φαναριωτών, Σούτσος, Νερουλός, Ρίζος, Ραγκαβίδες κτλ. Και μέσα και έχει τρία ψαλτοποίηματα του Γερμανού, μετέπειτα παλαιών πατρών Γερμανού, που τότε ήταν διάκος και τον είχε πάρει μαζί του ο θείος του, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, και τον προόριζε για άγαμο, ούτως ώστε να εξελιχθεί και κάποια στιγμή να γίνει Μητροπολίτης και γιατί όχι και Πατριάρχης. Από τη Δημητσάνα και οι δύο, Γιώργιος Κότσιας ή Κοτζιάς, ο παλαιοπάτων Γερμανός κατά κόσμων. Εκεί λοιπόν ερωτεύτηκε ως νέος άνθρωπος τη Δόμενα Κατίνγκο, την Εκατερίνη Κίκα της φανερότητης οικογένειας, και της είχε γράψει τρία ψαλτοποίηματα. Καλονί, ωραίο τίτων και τρυπνή μου χελιδών, όλοι χάρετε συνήλθον σε ένα ζωριδών, σε ακροστοιχίδα. Διαβάζουμε λοιπόν το όνομά της στην ακροστοιχίδα. Δηλαδή, ναι, γράφει ναι, ναι. Κατίνγκο και από το κάθε γράμμα ξεκινάει ο στίχος. Εκεί λοιπόν ο Καντουνιάρης το έχει παρασημάνει με νότες βυζαντινές για να ξέρουμε πώς τραγουδιέται. Και τότε δεν υπήρχε ηχογράφηση και από κάτω κάνει μια σημείωση. Οπότε κοιτάς εκεί πέρα για τα προσωπικά των ανθρώπων. Γράφει με αστεράκι από κάτω στο τέλος. Δεν λέγω ότι βρωμούσιν η στίχη, δηλαδή δεν είναι άσχημη η στίχη. Πλην όμως για το υποκείμενο στο οποίο ανάγονται, δηλαδή στο άτομο στο οποίο αφιερώνονται, στην Κατίνγκο, ανάγκη να μασεί κανείς κουκία και να το φτύσει. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν την είχε σε εκτίμηση την Κατίνγκο, ο Ναυτουνιάρης. Τώρα ήταν αντίζηλος του Γερμανού, ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλο συνέβαινε, ποιος ξέρει γιατί. Ή ίσως να μην ήταν αρεστός στην οικογένειά της και στην ίδια, στην οικογένεια Γκίκα. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε γιατί το έγραψε. Αυτό πάντως υπάρχει ως αναφορά, είπαμε το χειρόγραφο Μελπομένη στη Μονή Βατοπεδίου υπάρχει, το έχω εγώ μέσα τόφιο το κείμενο. Αυτό λοιπόν έχει μια εντύπωση, αν λοιπόν πατρευόταν τότε, δηλαδή πριν γίνει παπάς, παντρευότανε την Κατίνγκο και γινότανε έγγαμος κληρικός, μετά θα ήταν παπάς και θα σταματήσει εκεί η καριέρα του Γερμανού. Αλλά το έφερε η μοίρα να τον εμποδίσει τότε παρά τον έρωτά του ο Γρηγόριος, ο Πέμπτος, που ανέβηκε κυρίως το παράδοτο τρεις φορές στο θρόνο, τρεις φορές κατέβηκε, δύο κατέβηκε και τρεις ανέβηκε, και δεν παντρεύτηκε και έμεινε άγαμος και τέλος έμεινε στην ιστορία. Πέθανε πιο μικρός από ό,τι είμαι εγώ τώρα. Και καμιά φορά τους βλέπουμε και τους θεωρούμε ότι ήταν έτσι πολύ μεγάλοι για την εποχή εκείνη. Όχι, ήταν περισσότεροι, ήταν κοντά στα 50 και μικρότεροι. 30, 20 τόσο και μέσα ήταν περίπου αγωνιστές. Το άλλο που εντόπισα, κυρίως από τα Οθωμανικά αρχεία, είναι ότι στα Οθωμανικά αρχεία που δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Η Οργή του Σουλτάνου», εκδόσεις ΕΑΠ 2021, ΕΑΠ σημαίνει Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σουκρού Ιλιτζάκ, Ηλίας Κολοβός, Σαριάτ Παναχή, μετάφραση και απόδοση. Όλα αυτά που ξέραμε στο σχολείο ως κλασική ιστορία για το 1821, αυτά υπαληθεύονται. Όλος ο αναθεωρητισμός των νέων Ελλήνων ιστορικών που μιλάνε για μύθους, δεν υπαληθεύεται. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι τα Οθωμανικά αρχεία επαληθεύουν την ιστορία που μαθαίναμε στο σχολείο. Δηλαδή, στο κεφάλαιο έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, παρότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά γεγονότα στο Μοριά και σε άλλα σημεία, προεπαναστατικά και τις μέρες εκείνες, αναφέρεται μόνο μία περιοχή. Ρητά το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, χωρίς το όνομα Αγία Λαύρα, και ρητά η περιοχή των Καλαβρίτων και μόνο. Τίποτα άλλο. Όσο και αν στενοχωριούνται τώρα οι ακροατές ενδεχομένως. Και οι Καλαματιανοί ένα κομμάτι παραπάνω. Και οι Μανιάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν τα γεγονότα. Εγώ λέω τι γράφει η επίσημη αλληλογραφία των Οθωμανών. Σαφές. Έτσι, ο Μεχμέτ Σαλίκ, που είναι διοικητής στο πόδι του Χουρσίτ στην Τριπολιτσά, όλες οι αλληλογραφίες του προς τον Χουρσίτ και προς τον Σουλτάνο που φεύγουν, γράφουν μόνο για μία περιοχή η οποία κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν λέει επανάσταση. Λέει ότι έχουν ξεσηκωθεί και κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες.
ή Θεσάντ, που σημαίνει ταραχές, ή Ζιάννε, που σημαίνει στάση. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν συνέβαιναν. Απλώς το ισχυρό γεγονός για την Οθωμανική διοίκηση στην Τριπολιτσά είναι οι φασαρίες που γίνονται, μάχες επί 5 μέρες, 17 Μαρτίου, 21 Μαρτίου στα Καλάβρητα, για να απελευθερωθούν μετά από μάχη τα Καλάβρητα, που τότε μαζί με τη Γαστούνη δίναν τον μεγαλύτερο φόρο στην Τριπολιτσά, δηλαδή στο Δοβλέτη, στο κράτος. Δεν ήταν οι μεγάλες πόλεις οι σημερινές που δίναν τον μεγαλύτερο φόρο. Το μεγαλύτερο φόρο τον έδινε ο κάμπος Σιλίας και τα ορεινά της Αχαΐας, μέχρι την, σχεδόν την Αρκαδία κάτω, μέχρι το Μέναλο, λόγω γηθοπροβάτων. Τυριά, μαλλιά, κρέατα. Το ζωικό κεφάλαιο και η κτηνοτροφία έπαιζε μεγαλύτερο. Γι' αυτό οι Ζαΐμιδες και όλοι αυτοί ήταν επάπλουτοι, όπως και στην Ηλία κάτω στη Γαστούνη, ως η Σύνης. Άρα λοιπόν αυτοί έδιναν το μεγαλύτερο φόρο, απέδιναν το μεγαλύτερο φόρο στην Πελοπόννησο, και όχι μεγάλες πόλεις όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα, οι οποίες δεν είχαν αποδώσει μεγάλους φόρους, γιατί απλά είχαν μέσα τεχνίτες που δούλευαν αστικοποιημένους, και όχι δηλαδή πλήγοι φόροι και όχι αγροτική ή κτηνοτροφική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν στα Οθωμανικά αρχεία επαληθεύεται 100%, ξαναλέω, η οργή του Σουλτάνου, μετάφραση, Ηλίας Κολοβός, Σουκρού Ιλιτζάκ, Σχαριάτ Παναχή και οι τρεις καθηγητές Κρήτη, Αιγαίου και Θεσσαλίας, οι οποίοι από την αυτογραφία των Οθωμανών επαληθεύεται ότι γίνεται αυτό που λέμε εμείς επανάσταση, δηλαδή ένοπλα γεγονότα, μάχες κατά τους Τούρκους, Θεσσάτ, Βασαρία, αναταραχή ή Ιζιανή στάση, μόνο σε μια περιοχή στα Καλάβρητα, πράγμα που επαληθεύει και διαταγή εκτελέσεως του Πατριάρχη, όταν εκτελέστηκε ανήμερα το Πάσχα 10 Απριλίου, παλιό ημερολόγιο, 1721, στο Φανάρι, στον Γιαφτά, στο Χαρτόνι, στην διαταγή εκτέλεσης που του κρεμάσαν στο λαιμό, την έχει δημοσιεύσει σε μετάφραση όλη τη διαταγή εκτέλεσης ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, στο πως είδαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι την Ελληνική Επανάσταση, σε αυτό το έργο του, το Μνημειώδες, αναφέρει μέσα πάλι μόνο μία περιοχή, μόνο τα Καλάβρητα. Ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γινόταν αναταραχή σε όλη την Ελλάδα πολύ πιο πριν. Ξαναλέω, την πρόσληψη που είχαν οι Οθωμανοί αξιωματούχοι, η διοίκηση, δηλαδή τι γίνεται και πού γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια ευχάριστη, αν θέλεις, έκπληξη, υπό την έννοια ότι στο σχολείο δεν μαθαίναμε μύθους. Και σχολικά μαθαίναμε γρήγορα τα γεγονότα. Τώρα οι νεότεροι ιστορικοί, χωρίς πρόβαση στα Οθωμανικά αρχεία, αρχίσαν ο καθένας για λόγους τοπικούς ή ξέρω εγώ γιατί έτσι θέλω, να τα ανατρέπουν αυτό ως παλιές μυθολογίες. Όχι, δεν είναι καθόλου μυθολογίες. Και το τρίτο. Τώρα, και το τρίτο. Σχετίζεται, είπαμε για το Γερμανό, είπαμε για το Οθωμανικά αρχαία, και μετά σχετίζεται με την πρόσληψη που έχει ο ξένος τύπος για την Επανάσταση. Δηλαδή, ενώ οι Οθωμανοί θεωρούν ότι είναι απλά στάση, μια αναταραχή η οποία θα λήξει μετά από κανένα χρόνο, το Γενάρη του 22 πήρε χαμπάρι ο Σουλτάνος ότι είναι Επανάσταση και δίνει την εντολή να ανακηρυχθούν όλοι οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι άμαχοι δηλαδή ως Χαρμπιτλέρ, που σημαίνει εχθροί του Ιμπάμπη Χιουμαγιών της υψηλής πύλης. Οπότε μπορούσαν να σκοτώσουν και τους αμάχους και γι' αυτό έγινε σφαγή της Χίου από το Μάρτιο του 22 και μετά. Για ένα χρόνο περίπου, 11 μήνες, 10 μήνες, δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Το τρίτο λοιπόν, αυτός λοιπόν το λαμβάνει ως μια στάση αρχικά. Στην Ευρώπη όμως αμέσως αντιλαμβάνονται ότι ένα παλιό έθνος, οι Έλληνες, ξαναβρίσκουν την υπόστασή τους και αναζητούν τρόπο να φανερώσουν την διαφορετικότητά τους, mm-hmm. ταυτοτική διαφορετικότητά τους. Και ενώ νομίζαμε ότι μέχρι τώρα αυτό είχε αναφερθεί σε μια εφημερίδα γαλλική, την Le Constitutionnel, τη Συνταγματική, που όντως αναφέρεται, και εκεί πέρα πάλι ρητά αναφέρεται Αγία Λαύρα και Παλαιωματών Γερμάνων, το συναντήσαμε μετά στους Times του Λονδίνου, σε εφημερίδες της Βιέννης, σε ιταλικό τύπο και γενικώς για μέχρι το Σεπτέμβριο του 1821, ο τύπος, ακόμα και μικρές εφημερίδες, ασχολούνται με την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά όλες όμως, σε όλες τις χώρες, γράφουν και αυτές αυτό που γνωρίζαμε. Δηλαδή, γράφουν κάπου το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, κάπου λένε το μοναστήρι των αδελφών, μοναχών κτλ. Και δεν ξέραν το όνομα. Αλλά όλοι αναφέρονται σε μοναστήρι, όλοι αναφέρονται στον Γερμανικούς, όλοι όμως. Όλος ο τύπος, από την Αγγλία μέχρι τη Γαλλία, τη Βιέννη και την Ιταλία. Γερμανικούς, Γερμανικούς, Γερμανικούς. Και όταν πέθανε το 1826 από τύφο ο παλαιότερος Γερμανός και τον έθαψαν στον Άπλιο, όλοι οι ξένοι που ήταν εκεί, γιατί έχουν σωθεί οι επικίδοι, όλοι αναφέρονται ότι αυτός ως κεφαλή, γιατί τότε το γένος είχε ως κεφαλή τον Πατριάρχη, γιατί μιλάμε για θρησκευτικά γέννη στην Οθωμανική περίοδο,
και σε τοπικές Μητροπόλεις είχαν τους Μητροπολίτες. Ο Παλαιόπαιδων Γερμανός ήταν πρώτος μεταξύ ίσων στο Μοριά, γιατί, όχι λόγω ηλικίας μόνο, αλλά κυρίως γιατί ήταν ο διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος ίδρυσε την Εκκλησία και τη Μητρόπολη της Πάτρας. Γι' αυτό και τιμάται στην Πάτρα ο Απόστολος Ανδρέας. Άρα λοιπόν ως διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέα θεωρείται πρώτος στη τάξη Μητροπολίτης, ο εκάστοτε παλαιών πατρών. Η Μητρόπολη Νέων Πατρών είναι η Πάτη. Σωστό γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι η Μητρόπολη Νέων Πατρών και η παλαιά Πάτρα είναι η Πάτρα που γνωρίζουν. Εκεί λοιπόν ο Παλαιόπαιδων Γερμανός θεωρείται πρώτος η τάξη και γνωρίζουμε ότι όταν αρνήθηκε να πάει να εκλογιστεί, να και αυτό πάλι επαληθεύεται από όλες τις πηγές που παραθέτω, το κάλεσε ο Μεχμέτ Σαλίχ να πάει στην Τριπολιτσά να δώσει τα διαπιστευτήριά του, για να μην έχουν θρησκευτική κεφαλή οι Έλληνες, του γένους δηλαδή, κεφαλή στο Μοριά. Έκασε στην Αγία Λαύρα καμιά εβδομάδα, έκανε τάχα μου ότι κοινή να πάει 9 Μαρτίου προς την Τριπολιτσά και 10 Μαρτίου ξαναγύρισε στην Αγία Λαύρα και είπε ότι μας ήρθαν γράμματα Ελλήνων από την Τριπολιτσά να μην πάμε και θα μας σκοτώσετε. Και φοβόμαστε να έρθουμε. Κέρδισε χρόνο. Και επαληθεύεται λοιπόν και από τα αρχεία που έχω μέσα και από τους αγωνιστές, τους αυτόπτες, όπως ο Κορδής, αναγνώσεις Κορδής, ο οποίος αναφέρεται ότι αυτό που λέμε ως ορκομοσίες και τα λοιπά, έγιναν στον Εσπερινό του Αγίου Αλεξίου, 16 Μαρτίου, η κάρα του Αγίου Αλεξίου είναι στα Καλάβρα, στην Αγία Λαύρα, δωρεά των Παλαιολόγων, είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος, άλλοι γράφουν για 2.000 και άλλοι γράφουν για 5.000 κόσμο, προσκυνητές όμως, έτσι, όχι αγωνιστές, προσκυνητές. Προσκυνούν στα μοναστήρια, όπως ξέρουμε. Είχαν πάει στον Εσπερινό, εκεί πέρα έγινε η ορκομοσία. 17 το πρωί στη δοξολογία του Αγίου Αλεξίου έγινε αυτό που ξέρουμε ως ορκομοσία, 17 Μαρτίου. Και εκεί δήλωσαν οι οπλαρχηγοί που ήταν εκεί, όλοι όρια ο Βόρειος Πελοπόννησος, ήταν από το Λότο του Αιγείου μέχρι το Λότο της Πάτρας και από τους Καλαβριτινούς μέχρι τους Ηλίους και τους Κορίνθιους. Δήλωσαν ότι κοιτάξτε, εμείς δεν θα πάμε στην Τριπολιτσά. Θα γυρίσουμε να πιάσουμε τα πόστα μας και θα έρθουν οι Τούρκοι να μας συλλάβουν και θα γίνουν και σφαγές για αντίπεινα. Επομένως, λάβετε τα μέτρα σας, πάρετε ό,τι έχετε, γκασμάδες, δικριάνια, οτιδήποτε έχετε, από πέτρες οτιδήποτε ή αν τυχόν υπάρχουν όπλα και αντισταθείτε γιατί θα γίνουν σφαγές. Αυτό ξεκίνησε με τη μάχη των Καλαβρίτων 17 Μαρτίου μέχρι 21 Μαρτίου. Έγινε απελευθέρωση, αμέσως φύγανε και πήγανε Αίγιο Πάτρα και Γαστούνι, τρεις ομάδες και την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης, όχι τόσο στην Αρεόπολη, δεν μπορώ να το διασταυρώ στην Αρεόπολη, διασταυρώνω όμως στις Κυτριές, που ήταν η έδρα του Πετρόμπεη. Στη συνέχεια ο Κολοκοτρώνης και λοιπά πήγαν στην Καλαμάτα, όπου στην Καλαμάτα κάνανε ένα τέχνασμα ότι μπαίνουνε τάχαμο ως προστάτες του Αρναούτογλου που ήταν εκεί πέρα διοικητής, από τάχαμο ληστές που θα του κάνανε επίθεση. Και τους άφησε να περάσουν μέσα έτσι με ανοιχτές τις πύλες, πέρασαν στην Καλαμάτα και την κατέλαβαν, συνέλαβαν τον Αρναούτογλου χωρίς να πέσει του φεκιά στην κυριολεξία. Οπότε ήταν στρατήγημα έξυπνο αυτό. Άρα όλη η Πελοπόννησος είναι στα όπλα. Την ίδια στιγμή όμως, για να δείτε ότι εκείνη την εποχή, χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τα ηλεκτρονικά, οι άνθρωποι είχαν εντολή από τη φιλική εταιρεία να ξεσηκωθούν 25 Μαρτίου. Απλώς είχαν πάρει χαμπάρι οι Τούρκοι και το κάνανε πιο γρήγορα. Τις ίδιες μέρες πάλι έχουμε στον Άγιο Λουκά στη Θήβα, την Διωτία δηλαδή που ξέρουμε, που είναι η Αγία Λαύρα της Ρούμελης, ας πούμε, τροποντινά. Γνωρίζουμε ότι στα νησιά, στην Ήδρα, στις Πέτσες κτλ. Όλοι ξεσηκώνονται. Τα ίδια γίνονται. Και ας μην τα πολυμαθαίνουμε και στην υπόλοιπη πολυμίσμα. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήματα από τη Μακεδονία μέχρι τη Μικρά Ασία, προς πάνω στους άνθρωποι ανηλαιώς, μέχρι την Κύπρο, μέχρι την Κρήτη. Δηλαδή, είναι λάθος να περιορίζουμε, είναι της μόδας τώρα, στις τοπικές γιορτές και να χάνουμε το όλον. Στο συμπέρασμά μου, αγαπητέ Γιώργο, κλείνω με αυτό το παράπονο. Ότι κάποτε μαθαίναμε τη γενική ιστορία, όπου οι πρόγονοί μας ζούσαν το 1838, όταν υπέγραψε το διάταγμα Όθωνας ότι 25 Μαρτίου θα τιμάται ως εθνική γιορτή και μετά έγινε τέτοιος, με τη σύμφωνη γνώμη του ζωντανού Κολοκοτρώνη, πέθανε το 1843, ζωντανών αγωνιστών του Μακρυγιάννη και όλων,
οι οποίοι δεν έφεραν αντίρρηση. Γιατί ήταν, ποια ήταν η λογική? Είχε πει η φιλική εταιρεία να γίνει 25 Μαρτίου η Επανάσταση. Ναι. Τους πρόλαβαν τα γεγονότα. Σαφώς. Υπήρχε κάποιο νόημα να γιορτάζει κάθε πόλη ξεχωριστά από το Πανελλήνιο? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν οι αγωνιστές του 21 είπαν όλα τα επιμέρους γεγονότα τα συγκεντρώνουμε εκεί την ημερομηνία που είχαμε ορίσει μέσω της φιλικής εταιρείας. Άρα 25 Μαρτίου. Αυτό συμφώνησαν. Ερχόμαστε εμείς τώρα μετά από 200 χρόνια και λέμε, ναι, δεν γίνανε ακριβώς έτσι την 25 Μαρτίου όλα, γίνανε πιο νωρίς ή λίγο πιο μετά, αλλά άλλες μέρες. Καμία αντίρρηση. Και λοιπόν, 25 Μαρτίου, αυτό είναι το σημαντικό, έχουμε και θρησκευτικές και πολιτικές πράξεις. Και εξηγούμε. Έχουμε δοξολογίες σε όλα τα μέρη που είχαν πέσει του θεγγές, λόγω του Ευαγγελισμού. Το σύνθημα ήταν Χριστός Ανέστη 20 μέρες πριν το Πάσχα. 15 μέρες μάλλον πριν το Πάσχα. Έδωσαν εντολή, αυτό σώζεται σε πολλά χειρόγραφα εποχής, οι Μητροπολίτες εντολή να σφάξουν και να φάνε κρέας. Παρότι ήταν σε νηστεία, υποτίθεται, 40 ημέρη, λόγω Πάσχα. Για να γιορτάσουν και για να πάρουν δυνάμεις. Άρα λοιπόν, έχουμε δοξολογίες παντού ανήμερα του Ευαγγελισμού. Λένε Χριστός Ανέστη και τρώνε πριν το Πάσχα. Αυτά καταγεγραμμένα, ξαναλέω, και παρουσιάζω ένα τέτοιο χειρόγραφο. Έχουν γίνει οι πολεμικές πράξεις που πριν, αλλά για να εξωτερικευθεί όλο αυτό, χρειάζεται και μία δήλωση. Χρειάζεται μία δήλωση πολιτικής πράξεως για να σε πάρουν χαμπάρι. Και τι έκαναν, όπως είχαν συμφωνήσει από πριν, με τη σύμφωνη γνώμη του Υψηλάντη, με την γνώση του Κοραή το πιθανότερο, έχουν συνταχθεί επιστολές σε άριστα ελληνικά και όχι γραμμένες στο πόδι. Είναι κοιμήλια διπλωματίας και declaration, δηλαδή δηλώσεων αυτές οι επιστολές. Έχουμε από τις 23 Μαρτίου μέχρι και τον Απρίλιο και μέχρι και το καλοκαίρι του 21 επιστολές που υπογράφονται από τη Μεσσηνιακή Γερουσία, δηλαδή ένα άτυπο πολιτικό όργανο, στην Καλαμάτα και υπογράφει ο Πετρόμπης, τα οποία εστάλησαν 7 προξενία των ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα και κάποια έφυγαν για τους Έλληνες του Ιταλία στο Λιβόρνο και κάποιε έφτασαν στον Κοραή να τα μεταφράσει ο Κοραή και να φτάσουν στην Αμερική, παρακαλώ. Έβερετ, τον Φιλέλληνα τον Έβερετ, ο οποίο τα προώθησε για να αναπτυχθεί το αμερικανικό φιλελληνικό κλίμα. Και έχουμε την ίδια επιστολή πάνω κάτω, υπογεγραμμένη από του αρχαιού οπλαρχηγού κεφαλέ και τον Παλαιοβατόρο Γερμανό και τον Καλαβρίτον και τον Κερνίκη Προκόπιο, οι οποίοι έχουν κάνει το αρχαϊκό διευθυντήριο και επιδίδουν την ίδια επιστολή, πάνω κάτω την ίδια, σε όλους τους προξένους, αλλά κυρίως στον Βρετανό πρόξενο, τον Γκριν, γνωστός ανθέληνας, ο οποίος είχε προδώσει τις συνωμοσίες, σε εισαγωγικά, των Ελλήνων από το Δεκέμβρη του 1820, ότι βρισκόταν στην Πάτρα και στο Αίγιο τον Γενάρη του 1821. Και ότι κάναν προς Παρασκευές. Κατοικά προς Παρασκευές και πήγε ο Γκριν και τους έδωσε στον Ιουσούφ Μουχλής Πασά της Πάτρας. Τους έδωσε στεγνά δηλαδή. Ότι αυτοί ετοιμάζουν επανάσταση. Και ευτυχώς ο Μουχλής Ιουσούφ Πασά της Πάτρας δεν το πίστευσε και ήταν χαλαρός και προς τους Αιγιώτες και τους Παλαιοπάτρους Γερμανούς βρεθήκαν 26 Γενάρη στο Αίγιο, στη Κωστίτσα. Και αργότερα, όταν φύγαν από την Πάτρα 27 Φλεβάρι και βρεθήκαν στην Αγία Λαύρα. Τώρα, στην Αγία Λαύρα 25 Μαρτίου όντως δεν είναι κανένας, γιατί τα γεγονότα έχουν γίνει στις 17 Μαρτίου, όπως είπα προηγουμένως, και τις προηγούμενες μέρες. Έχουν φύγει ήδη από τις 21-22 για την Πάτρα, μέσω Νεζερών και το Αίγιο, όπου πράγματι ο Παλαιοπατρών Γερμανός 22 βράδυ είναι στην Πάτρα, 23 είναι αυτή η ορκομοσία που ξέρουμε στην πλατεία Γεωργίου, Αγίου Γεωργίου για την ακρίβεια, στα ψηλά Λόνια, γιατί υπάρχει και η πλατεία Γεωργίου του Βασιλείου στην Πάτρα, mm-hmm. με διαφορετικές πλατείες. Άρα λοιπόν έχουμε και ερκομοσίες πριν 25 Μαρτίου, δοξολογίες 25 Μαρτίου και επίδοση πολιτικών πράξεων, δηλώσεων, declaration στα προξενία στην Πάτρα και στην Καλαμάτα, από τη Μεσσηνιακή Γερουσία και από το Αχαϊκό Διευθυντήριο. Άρα έχουμε και πολιτικές πράξεις. Άρα, διασταυρώνονται από τις πηγές ότι οι Έλληνες ήταν πλήρως οργανωμένοι από πριν, κάνανε γεγονότα πριν 25, κάνανε δοξολογίες 25 παντού, λόγω του Ευαγγελισμού, και κάνανε και πολιτικές πράξεις ήδη από τις 23 Μαρτίου μέχρι και το καλοκαίρι του 21 κάνανε πολιτικές πράξεις. Τώρα, η επανάσταση που έγινε στη Μολδοβλαχία, εκτός δηλαδή στενών ελλαδικών ορίων από τον Υψηλάντη, ευτυχώς που δεν περίμεναν στην Πελοπόννησο και στα νησιά τι θα γίνει εκεί πάνω,
Γιατί αν περίμενα να ευδοκιμήσει εκεί που δεν ευδοκίμησε, θα είχαμε φτάσει στον Ιούνιο που έγινε η μάχη του Στοδραγατσάνη, που ιτήθηκε ο Ιερός Λόχος και σφαγιάστηκαν οι νέοι, και η επανάσταση στο Μοριά δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει. Θα λέγανε, αμάν ιτηθήκαμε εκεί πάνω, έφτασε Ιούνιος του 1821, άρα δεν ξεκινάμε. Άρα ευτυχώς που δεν υπήρχε τότε το Facebook, το ίντερνετ, για να μάθουν πληροφορίες τι γινόταν επάνω, διότι αν είχαν μάθει ότι, ότι γενικώς δεν πάει καλά η επανάσταση στην Μοδοβλαχία, θα είχαν κολλήσει και δεν θα είχαν ξεκινήσει το Μοριά. Άρα, ο Μοριάς ξεκίνησε, και τα νησιά όπως είπα, ανεξάρτητα, και άλλα μέρη της Ελλάδος, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που είχαν από τη Μολδοβλαχία. Δεν είχαν πληροφορίες από τη Μολδοβλαχία. Απλώς υπάκουσαν όλοι, από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη και από την Κύπρο, τη Μικρά Ασία μέχρι τα Επτάνησα, στο κέλευσμα των φιλικών ότι 25 Μαρτίου, ό,τι και να γίνει, πανελληνίως, όπου υπάρχουν Έλληνες, θα ξεσηκωθείτε. Λίγο αργά, λίγο πιο νωρίς, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν έχει καμία σημασία. Υπάκουσαν όλοι στο κέλευμα της φιλικής εταιρείας. Και ευτυχώς, ξαναλέω, που η Νότια Ελλάδα δεν περίμενε την έκβαση της επανάστασης στη Μολδοβλαχία, γιατί αλλιώς δεν έχει ξεσηκωθεί ποτέ ή θα έχει αργήσει να ξεσηκωθεί. Χοντρικά αυτά επαληθεύονται. Με έγγραφα, όχι για τα λέω εγώ γιατί τι θέλω, ούτε γιατί σε παραπέμπω σε μία πηγή, την οποία εγώ παραφράσω και εσύ δεν μπορεί να τη βρεις. Όχι. Σου δίνω την πηγή, τη διαβάζεις, δεν θα πιστείς. Καλώς. Δεν θέλεις, πάλι καλώς. Αλλά τα γεγονότα, τουλάχιστον όπως αποδεικνύονται από έγγραφα, διοικητικά έγγραφα, απλές επιστολές ή από μνημονεύματα, χοντρικά είναι έτσι. Και μην κολλάμε στην ημερομηνία και στην ώρα. Εγώ πιο πριν, εσύ πιο μετά, ή αν εγώ δεν ξεκινούσα, δεν ξεκινούσε εσύ. Αυτά είναι τρίχες, να το πω λαϊκά. Το διευκρίνησες με απόλυτη σαφήνεια. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρεις ότι μου αρέσει πάντα το κόντρα σε όλα αυτά, αν σε αυτή την παράθεση των 520 σελίδων στο βιβλίο στο 1821 από τις πηγές από τις εκδόσεις 24 γράμματα, αν υπάρχει ντοκουμέντο κόντρα στο ιστορικό αφήγημα, αν θέλεις, του ελληνισμού για την επανάσταση του 21, είτε είναι από Θωμανό είτε από κάποιον άλλον. Υπάρχει για κάποιο γεγονός σε αυτούς τους μήνες που εξετάζεις? Υπάρχει από την άλλη μεριά. Οι Οθωμανοί επαληθεύουν αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Οι ξένοι στις εφημερίδες τους επαληθεύουν αυτά που μάθαμε στο σχολείο. Τα απομνημονεύματα πάνω κάτω, ο καθένας ανάλογα που ήταν, δεν ήταν αυτή που γράφουν απομνημονεύματα παντού, ήταν σε ένα μέρος. Γράφουν για αυτό που προσέλαβαν ως εντύπωση εκεί που ήσαν. Έτσι, δεν ήταν όλοι παρόντες παντού ανά πάσα στιγμή. Γράφουν για αυτό που έζησαν. Ήμουν στην τάδε περιοχή και βίωσα αυτό. Ήμουν στην άλλη περιοχή και βίωσα αυτά. Αυτά λοιπόν αθροιζόμενα οδηγούν πάλι και επαληθεύουν αυτά που ξέραμε σχολικά και επιμένω σε αυτό. Και όχι αναθεωρητικά. Από εκεί και πέρα, ότι γράφονται κακιούλες ο ένας για τον άλλον, ότι είχαν πλακωθεί, ότι είχαν θέματα πλουτισμού, ότι είχαν θέματα δεν μας πληρώνεται, ότι είχαν θέματα ερωτικά για τις ζηλίες μεταξύ τους για πολλά πράγματα, ναι. Αυτό ναι, αλλά λίγο πολύ θα τα ξέρουμε και όταν τους αντιμετωπίσεις ως ανθρώπους και όχι ως αγίους, τα θεωρείς τελείως φυσιολογικά να συμβαίνουν αυτά. Αναφέρομαι εδώ και στους έρωτές τους και στην καθημερινότητα και στα δημοτικά της φαγούδια, κάνω αναφορές. Με πιο σπάνιο υλικό έχει το τετριμένο. Δηλαδή δεν θα βρει κάποιος το τετριμένο. Θα βρει κάτι πιο ειδικό, πάντοτε με αποδείξεις. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ξαφνιάζει είναι ότι ουσιαστικά ο φιλελληνισμός είναι ένα κίνημα πολύ ρωματικό από ανθρώπους οι οποίοι φανταζόταν ότι πολεμάει ο Περικλής εδώ πέρα, γιατί πολεμάμε και σώζουμε τα άσπρα μάρμαρα, αγνοώντας ότι η αρχαία Ελλάδα είχε και χρώμα, τα μάρμαρα τα επιχρωμάτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες, και ότι ισορροπούσαμε μεταξύ Απόλλωνα και Διονύσου, δηλαδή ότι ήμασταν και διονυσιακοί τύποι. Αυτό το αγνοούσε η προτεσταντική ή καθολική, αν θέλει, Ευρώπη. Μας θεωρούσαν πολύ άμμομους και άσπυλους. Και όταν κάποιοι ήρθαν εδώ πέρα και είδαν τους Έλληνες να είναι λεροί, ψεριασμένοι και όπως ήταν και άγροι, χάσαν πάσα ιδέα. Πολλοί δηλαδή έφυγαν και πήγανε με τη μεριά των Οθωμανών. Ειδικώς όσοι ήρθαν εδώ πέρα για να πλουτίσουν, δηλαδή σε επίπεδο μισθοφόρων και να πάρουν αξιώματα. Εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε μόνο 1.200 περίπου στρατιώτες ξένους που πολεμάνε μαζί με τους Έλληνες, αλλά πάνω από 2.500 ξένους που πολεμάνε με το μέρος των Οθωμανών κατά των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, που ήταν γαλλικά ως επιτοπλίστων. Μην ξεχνάμε ότι σκοτώθηκαν 70 Αγγλογάλοι μέσα στην Καπιτάνα των Οθωμανών το 1822 στοιχείο, όταν τους είναι αξιοκανάρι στον αέρα. Τι κάνανε αυτοί εκεί.
Υπήρχαν δύο μοίρες, μία αγγλική και μία γαλλική στοιχείο, δεν εμπόδισαν τη σφαγή, παρότι την έβλεπαν και την περιγράφουν. Ο πίνακας του Ντελακρουά, η σφαγή της Χίο, έγινε από περιγραφές ναυτικών Γάλλων που του περιέγραψαν τη σφαγή που είδαν δύο χρόνια πριν, ένα χρόνο μάλλον πριν. Επομένως, σώθηκαν κάποια ορφανά, αλλά εντάξει, αυτό. Γιατί δεν είχαν κεντρική εντολή. Η απελπισία λοιπόν είναι ότι έχουμε, έχουμε το εξής, έχουμε ένα ρομαντισμό φιλελληνισμού, κάνουν τσάγια και ξέρω εγώ, κάνουν ράνους, που φτάναν αυτά τα λεφτά ουδής γνωρίζει. Κάποιοι ήρθαν εδώ πέρα και σκοτώθηκαν όντως, νομίζοντας ότι θα δοξαστούν και θα πάρουν αξιώματα. Πολλοί έμειναν εδώ για τα χρήματα. Πολλά ποσά από τα δάνεια που πήραμε έγιναν δίλες. Το γράφει και ο Μακρυγιάννης και άλλοι. Γίνανε δίλες στο Μόναχο, στη Βαυαρία. Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν βούλιαξε ο στόλος στο Ναβαρίνο, δεν θέλανε να τον βουλιάξουν. Ήταν γεμάτος μέσα. Ήταν γεωπολιτικό ενδιαφέρον εκείνη την περίοδο, αλλά για να βουλιάξουν το στόλο. Και ξέρουν ότι θα είχαν συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες επέβαλε ο Σουλτάνος μετά κυρώσεις. Σε τα στενά, δεν μπορούσαν, σε τα λιμάνια, δεν μπορούσαν να εμπορευτούν οι Αγγλογάλοι κτλ. Έπρεπε να κάνουν το περίπλο της Αφρικής, δεν είχε ανοίξει το Σουέζ. Πάθανε μεγάλο κάζο και πήγανε γονατιστή στον Σουλτάνο και ζητάγανε άφεση, συγχώρεση. Γι' αυτό ο Σουλτάνος τους είπε: θα εκπαιδεύσετε το ναυτικό μου οι Βρετανοί. Οι Γάλλοι ήταν κάτω στην Αίγυπτο με τον Ιμπραήμ. Ο οποίος Ιμπραήμ το 1831 εστράφη κατά του Σουλτάνου και εμπόδισαν και έσωσαν τον Σουλτάνο και εμπόδισαν τον Ιμπραήμ πάλι μεγάλες δυνάμεις να μην κατακτήσει τον Σουλτανικό Θόκο. Τα πλοία που βυθίστηκαν στο Ναβαρίνο τα έκτισαν built, λέμε στα αγγλικά, τα οικοδόμησαν, τα ναυπήγησαν οι Αμερικανοί 1831-1839. Μεγαλύτερο πλοίο όλων των εποχών για τον τότε εποχών, το Μαχμούντιέ, αφιερωμένο στον Σουλτάνο Μαχμούντ, με τον Χόμπαρτ Πασά τον Αμερικανό επάνω. Όπλα παίρνανε κανονικά και εμείς και αυτοί. Πήραμε εμείς το Καρτερία, το ατμοκίνητο, πήραν και αυτοί το Σουριάτ. Δηλαδή μας είχαν σε μια ισορροπία, όπως και διαχρονικά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ο ρομαντισμός των ανθρώπων, των πολιτών για τους Έλληνες είναι δεδομένος μεν, αλλά σε ένα ιδεατό πράγμα. Είναι σαν, θυμάσαι τότε με το Κουρδιστάν που γινόντουσαν συναυλίες και λέγαμε να συντράβουμε για τους Κούρδους αγωνιστές στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν είχαμε πάει ποτέ στο Κουρδιστάν. Δηλαδή κάτι ρομαντικό, ας πούμε, οι μαχητές του Κουρδιστάν, κάπως έτσι ρομαντικά το φανταζόντουσαν και στην Ευρώπη. Αλλά οι κυβερνήσεις τους μας καταδίκασαν στο Λάιμπαχ και το 1821 και στη Βερόνα το 1822, κατά της Εθνικής Επανάστασης. Και αν δεν υπήρχε ο Μέγας Καποδίστριας να εμποδίσει την Ιερά Συμμαχία να στείλει στρατεύματα υπέρ του Σουλτάνου και κατά των Ελλήνων, θα είχαμε βρει πολύ σκούρα τα πράγματα. Μπλέξαμε στα δάνεια. Έγινε ο ελληνικός εμφύλιος. Αν δεν έπαιναν παρολίγο στην Κωνσταντινούπολη οι Ρώσοι το 1829, σταμάτησαν στην Ανδριανούπολη, να αναγκάσουν τον Σουλτάνο να αναγνωρίσει ότι στην Νότια Ελλάδα θα υπάρξει μια ανεξαρτησία τέλος πάντων, για να οδηγηθούμε στο πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830, ουσιαστικά το Ναβαρίνο δεν είχε κάνει τίποτα, γιατί πρώτον πνίγηκαν Έλληνες αλυσοδεμένοι μέσα στα πλοία. Τους είχαν για μαξιλάρι οι Οθωμανοί ακριβώς για να μην κανονιβοληθούν τα πλοία τους. Το στρατός του Ιμπραήμ ήταν έξω στη στεριά και σώθηκε και για ένα χρόνο ακόμα έκαιγε το Μοριά. Παρεδόθη οικειοθελώς στα στρατέματα του Γάλλου Μεζόν, στο κουρ του Κουπασίνου, στα στρατέματα κατοχής του Μεζόν, ο οποίος Μεζόν δεν παρέδιδε τα κάστρα στον Καποδίστρια, τα κράτησε σε γαλλική επικυριαρχία. Στη συνέχεια, όπως είπα, πήγαν γονιπετής οι μεγάλες δυνάμεις του Σουλτάνου να τους ανοίξει πάλι τα στενά των Δαδανελίων και τα λιμάνια να εμπορεύονται για να πηγαίνουν προς την Ασία που θέλαν, τα εμπορεύματά τους. Επομένως, αυτή είναι η έκπληξη των πηγών. Η στάση, η δυτή στάση των ξένων, χωρίς να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις κάποιων, αλλά εγώ μιλάω τώρα για τα κράτη τους. Και τέλος πάντων, πώς θελήσαν να μας ποδηγετήσουν ακριβώς, καταργώντας εν ζωή και εν ενεργεία τον Καποδίστρια, ορίζοντας ότι το πολίτευμα της Ελλάδος σαν ελαιόλαδη μοναρχία. Και όταν ήρθαν οι έτη βασιλεία εδώ, το πρώτο που κάνει ήταν να πιάσει να εκαθαρίσει τους αγωνιστές του 21. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ελληνικό κράτος το οποίο μισεί αυτούς που το έκαναν κράτος, τους αγωνιστές. Δημήτρη, επειδή και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στον επίλογο, μέσα από το βιβλίο σου όμως μας έκανες ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ιστορία σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα καλό μάθημα παραμονή 25ης. Θέλω όμως στο κλείσιμο να σε ρωτήσω, τελικά η εθνεγερσία των Ελλήνων το 21
202 χρόνια μετά, λέμε ότι είμαστε ένα κράτος υπό επιτροπία, είμαστε ένα κράτος με ανάπηρες πολλές φορές τις κυριαρχίες του και τις δράσεις του, ένα κράτος που 202 χρόνια πορεύτηκε με ξενοκρατία, με εμφυλίους, με χρεοκρατία. Θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά η επανάσταση του 21 είχε πάρει άλλο δρόμο. Μετά, αν δεν γράφεται βέβαια η ιστορία, αλλά αν ο Καποδίστριας δεν δολοφονούνταν, αν αυτό που είχε ως όραμα για ένα λαδικό ελληνικό κράτος που ήταν τελείως διαφορετικό από τη δυτική αντίληψη του κράτους, και πρέπει να το πούμε αυτό, τελεσφορούσε, θα ήταν τελικός, και ίσως γι' αυτό είναι τελικός η σημαντικότερη επανάσταση του 19ου αιώνα και όχι απλά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, και γι' αυτό την πνίξαν οι μεγάλες δυνάμεις. Βεβαίως, η Ελλάδα ήταν εκείνη τη στιγμή η πιο, οι Έλληνες δηλαδή, ήταν η πιο αναθεωρητική δύναμη του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Στην Ευρώπη σίγουρα, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Γιατί είχε δημιουργηθεί ένα status quo με τη συνθήκη της Βιέννης του 1815, ότι δεν θα αλλάξουν τα σύνορα, δεν θα γίνουν επαναστάσεις κοινωνικές ή εθνικές και θα καταπνιγούν από την Ιερά Συμμαχία όπου και αν συνέβαιναν. Και αν συνέβαιναν ακόμα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα έτρεχαν να συνδράμουν τον Σουλτάνο. Άρα λοιπόν οι Έλληνες εκείνη τη στιγμή είναι πλήρως αναθεωρητικοί. Σήμερα αρνούμαστε τον αναθεωρητισμό, έτσι, αλλά οι Έλληνες είναι οι πρώτοι διδάξαντες αναθεωρητές. Σπάνε αυτό το στάτσο τσουβό. Λένε εμείς είμαστε διακριτοί, είμαστε ταυτοτικά κάτι άλλο. Δεν είμαστε Τουρκοί ούτε Οθωμανοί. Είμαστε Οθωμανοί, υπήκοοι αναγκαστικά, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε αυτό. Θα κάνουμε κάτι δικό μας. Είμαστε ένα αρχαίο έθνος και θέλουμε να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας. Λοιπόν, κάναν την επανάσταση. Η επανάσταση είναι αναθεωρητική. Δημιουργεί κακό προηγούμενο, ειδικά οι εθνοσυνελεύσεις και τα συντάγματα τα οποία συντάσσουν είναι ό,τι χειρότερο για το κατεστημένο της Ευρώπης εκείνη την περίοδο, βασιλείες, φεουδαρχίες, βαρονίες κτλ. Έχουν μόλις καταπνίξει κινήματα σε Μασαλία, σε Νάπολη, σε Σαρδινία, σε Βαρκελόνη, Ισπανία κτλ. Έχουν εξοντώσει, να το πούμε αυτό, τον Ναπολέοντα, αλλά με άλλα αιτήματα στη Γαλλική Επανάσταση, τελείως διαφορετικά. Σωστά. Έτσι, ισότητα, αδελφοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Είναι ελευθερία και δημοκρατία. Δηλαδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και εδώ πέρα μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα ότι οι Γάλλοι μεταξύ τους έχουν καρμποναρικού τύπου, ας πούμε, κίνημα για τα δικαιώματα έναντι των βασιλέων. Εδώ πέρα μιλάμε ότι εμείς λέμε είμαστε κάτι άλλο ξεχωριστό. Πάμε να κάνουμε εθνικό κράτος, κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή φεύγουμε από την λογική της αυτοκρατορίας ή την ομοσπονδία ή οτιδήποτε. Είμαστε εντελώς αναθεωρητικοί και ήμασταν αναθεωρητικοί για 100 χρόνια, μέχρι το 1922. Με τις συνθήκες Λοζάνης σταματήσαμε να είμαστε αναθεωρητικοί και καταδικάζουμε οποιοδήποτε αναθεωρητισμό, διότι πολύ απλά δεν μας συμφέρει. Και μου πεις, μα θέματα ηθικής, δεν υπάρχει θέμα ηθικής στην πολιτική, δεν σε συμφέρει κάθε φορά. Για 100 χρόνια μας συνέφερε να είμαστε αναθεωρητικοί, να απελευθερώνουμε δάση και να θεωρούμε συμφωνίες παλιές. Λέγαμε δεν ισχύουν, τις καταργούμε. Πολεμάμε για αυτές. Θα τις αλλάξουμε. Με τον πόλεμο θα τις αλλάξουμε. Είμαι διπλωματία. Και τα καταφέραμε. Το 23 και μετά, που περιοριστήκαμε με τις συνθήκες Λοζάνης που ισχύει ακόμα σε επίπεδο συνόρων εδώ, δεν μας συμφέρει να αναφέρουμε οτιδήποτε αναθεωρητικό. Είτε για άλλες χώρες είτε για εμάς. Γιατί η Τουρκία καραδοκεί από τότε και λέει, μου έχεις πάρει εδάφη. Και τα θέλω πίσω. Έχω κατηλημένα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχω στη Θράκη τουρκική μειονότητα και όχι μουσουλμανική, όπως λένε. Και πάει λέγοντας, μέχρι την Κρήτη, ας πούμε, φτάνει. Άρα βλέπουμε ότι εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να ψηλήσουμε θέματα συμπάθειας στον οποιοδήποτε αναθεωρητισμό σήμερα, σύγχρονη εποχή, παρότι για 100 χρόνια, 1821-1922, ήμασταν η πλήρως αναθεωρητική δύναμη. Τη Βαλκανική, αλλά και γενικώς από τις πιο αναθεωρητικές δυνάμεις του κόσμου εκείνη την περίοδο. Επαναφέρω λοιπόν το ερώτημα, μήπως τελικώς είναι η πιο σημαντική επανάσταση του 19ου αιώνα και γι' αυτό όλοι πέσαν από πάνω και τελικά την πνίξαν ως προς την εξέλιξή της. Ναι, ασυζητητή, διότι κατάλαβαν εδώ πέρα πρόκειται για ένα λαό ο οποίος δεν μπαίνει σε καλούπια. Ένα λαό ο οποίος ξαφνικά αρχίζει και θυμάται και πώς το θυμήθηκε μετά από 2.500 χρόνια το αρχείο του κλαίους και παρελθόν και την άμεση δημοκρατία και συντάγματα και ισονομία και τέτοια. Σου λέει τι είναι αυτό. Σε ένα κατεστημένο, όπως είπα, της εποχής που ήταν τελείως μακριά από όλα αυτά τα πράγματα και ας είχε προηγηθεί η Γαλλική Επανάσταση. Τελείως, δηλαδή είχαν τελειώσει αυτό το πράγμα. Άρα για σένα είναι κομβική σημασία η δολοφονία Καποδίστρια. Ναι.
Ναι, τελείωσε. Εκεί πέρα, εγώ το έχω ξαναπεί σε εκπομπής παλαιότερα, πριν δύο χρόνια που κάναμε, με το 21. Εγώ θεωρώ ότι η δολοφονία Καποδίστρια οφείλεται στις ξένες δυνάμεις, στις οποίες θεωρώ και ηθικούς αυτούργους. Το χέρι που θα οπλιστεί να τον σκοτώσει κάποιον θα βρεθεί ο φυσικός δολοφόνος. Είτε είναι η Μαυρομιχαλαίη, είτε δεν είναι. Γιατί υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι όχι, ήταν πράκτορας των Βρετανών κτλ. Ήταν κι άλλοι εκεί πέρα, Ζητιάνοι, ξέρω κτλ. Και ότι κάποιος από αυτούς τον σκότωσε και όχι η Μαυρομιχαλαίη, οι οποίοι πήγαν να τον φοβερήσουν, γιατί είχαν τον πατέρα τους περιορισμένο σε σπίτι, όχι φυλακή, σε σπίτι περιορισμένο, τον πατέρα τους, τον Πετρόπαιη. Και γι' αυτό πήγαν να τον φοβερήσουν, να στο γέρο, το γέρο Πετρόπαιη δηλαδή, ελεύθερο κτλ. Τέλος πάντων, το φυσικό χέρι του δολοφόνου θα βρεθεί. Εμένα ως νομικό, ως δικηγόρο, δεν με ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει μέχρι ένα σημείο το φυσικό, ο φυσικός αυτούργος. Με ενδιαφέρει ο ηθικός αυτούργος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο ηθικός αυτούργος είναι αυτοί που χρηματοδοτούσαν τον τύπο εκείνη την εποχή, να τον λέει δικτάκτορα, ξεσήκωναν τους δικούς τους ανθρώπους, οι Γάλλοι τον Κολέτη και τους Κολετικούς, οι Βρετανοί τον Μαυροκορδά, τους Μαυροκορδικούς, να ξεσηκώνονται κατά του Καποδίστρια, ο οποίος τότε ο άνθρωπος δεν είχε τι να διοικήσει ουσιαστικά. Αλλά προσπαθούσε να διοικήσει με σημερινή λογική πιδέλτα, θα λέγαμε, με προεδρικά διατάγματα, τα οποία έχει σκοπό να τα θέτει σαν το συνέλευση να τα επικυρώσει. Όπως και σήμερα κάνει μια βουλή σήμερα, διοικεί, ξέρω εγώ, ένα φεγγάρι με πιδέλτα και μετά τα φέρνουν στη βουλή για επικύρωση τα προεδρικά διατάγματα. Mm. Αυτό έκανε σε εκείνη την εποχή ο Καποδίστρια, σε μια πρώιμη εποχή δημοκρατίας. Δυστυχώς συκοφαντήθηκε ο άνθρωπος. Έπρεπε να φύγει από τη μέση. Όχι απλά συκοφαντήθηκε, με συγχωρείς. Ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτό που τον κατηγορούσαν για δικτατορικές μεθόδους, στην ουσία του ζητούσαν να αφαιρέσει την καθολικότητα της τότε εποχής της ψήφου. Αυτό του ζητούσαν. Ναι. Να ψηφίζουν πολύ συγκεκριμένοι. Αυτό θέλαν. Ναι. Για να έχουν αυτό που θέλουν και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτό γενικώς όταν παρατήρησαν και οι ξένοι ότι τέλος πάντων αυτό το πράγμα εδώ πέρα μπορεί να στηθεί και να γίνει μια καλή βάση προς την Ανατολή, γιατί ο μεγάλος ασθενής είχε αρχίσει να δείχνει τα δείγματά του η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1833 και μετά για την ακρίβεια. Έγινε οξύ το πρόβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είπαν εντάξει, καλή βάση είναι εδώ πέρα, αυτός τώρα δεν μας πολύ κάνει. Είναι και γνωστός διπλωμάτης και τα λοιπά. Ο Καποδίστρας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Λεοπόλδο, αν ερχόταν για βασιλιάς από το Βέλγιο, δεν θέλησε. Δηλαδή να του πει: θα έρθεις, μη με φοβάσαι, θα σε τιμήσω. Εγώ θα είμαι ένα είδος πρωθυπουργού τέλος πάντων και θα σε βοηθάω για να καταλάβεις τους Έλληνες και τους αγαπήσεις. Υπάρχουν αυτές οι αλληλογραφίες. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Λεοπόλδος. Έπεσε σε δυσμένεια ο γενικός ο Καποδίστρας, πρέπει να φύγει από τη μέση. Βρήκανε μετά τον ανήλικο Όθωνα. Μέχρι να έρθει ο Όθωνας κάτω και τα λοιπά, περάσαμε τη φάση της αντιβασιλείας. Η αντιβασιλεία φρόντισε με τους Έλληνες βεβαίως που την έβαζαν στο τρυπάκι, να το πω έτσι λαϊκά. Θα πιάσει εκείνο, να φυλακεί εκείνο και πιάσε το κολοκοτρώνι, πιάσε καμία εξενταριά πλαστικούς, πιάσε και τον Πλαπούτα, βάλτε στη φυλακή. Τότε η προφυλάκηση ήταν και χωρίς καν απαγγελία κατηγορία. Δηλαδή υποψιαζόμαστε ότι κάνεις αυτό, κάτσε μέσα στις φυλακές, κάτσε μέσα στο. Φτάνε άπλοι 6 μήνες χωρίς να ξέρεις, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, αν ήταν μέρα ή νύχτα και ποιος είμαι. Συμπιόμουν και λέγα: εγώ είμαι εδώ μέσα, τι κάνω. 6 μήνες. Χωρίς να βλέπει άνθρωπο, τίποτα. 6 μήνες. Για να τον δικάσουν σε μια δίκη παροδία που σηκώθηκε ο Τερτσέτης μετά και ο Πολυζωήδης και είπαν ότι δεν υπογράφουμε. Τους βάλαν και αυτούς 4 μήνες φυλακή. Αυτά τα ωραία βιώσαμε. Τον Γκρίτζαλη τον εκτέλεσαν. Τον Μητροπέτροβα τη γλίτωσε γιατί ήταν 90 χρονών. Ο Νικηταράς έφαγε τόσο πολύ ξύλο, τρελάθηκε η κόρη του από το ξύλο που έφαγε ο πατέρας της. Μετά κατάτησε Ζητιάνος, είχε και ζάχαρο, διαβήτη, έχασε το φως του. Μετά τον αποκατέστησαν όπως και το Κολοκοτρώνι και άλλους στα γεράματά τους. Τέλος πάντων, τραγικές καταστάσεις που νομίζω ότι ό,τι και να περνάμε εμείς σήμερα, ό,τι δυσκολίες και να περνάμε στον σύγχρονο κόσμο, αυτά που βίωσαν εκείνοι οι άνθρωποι και οι παππούδες μας ακόμα θέλεις, δηλαδή και το 12-13 και το 40 και παλαιότερα. Εμείς ούτε στον κόρφο μας που λένε λαϊκά και μακάρι να μην τα περάσουμε και ποτέ ούτε εμείς τα παιδιά μας, να μην ξαναρθούν τέτοιες εποχές. Άρα Δημήτρη. Ηρωικές αλλά τραγικά δύσκολες. Άρα Δημήτρη, εν κατακλείδη, θεωρείς ότι το σπέρμα μιας περιορισμένης κυριαρχίας σφραγίστηκε με το φόνο του Καποδίστρια? Ναι, είναι μια σειρά γεγονόταν. Τα δάνεια που δεθήκαμε στα δάνεια και δεν αφήσανε τον Βαρβάκη να βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα. Τον εξοντώσαν κι αυτόν. Τον εξοντώσανε.
βεβαίως ο Καποδίστριας που εξοντώθηκε και αυτός, οι οπλαρχηγοί που κλείστηκαν στη φυλακή για ένα μεγάλο διάστημα, ουσιαστικά οι Έλληνες είχαν πάθει σύγχυση, ο λαός δηλαδή είχε πάθει σύγχυση. Και στις άλλες περιοχές που θέλανε, ας πούμε στην Κρήτη, που συνεχώς οι άνθρωποι κάνανε κινήματα. Συνέχεια. Ναι, ναι. Συνέχεια όμως, μιλάμε για ατελείωτα, έτσι. Γενικά δεν τους βοήθησε κανένας. Δηλαδή δεν υπήρχε διάθεση ούτε από το βαβαρικό, ας πούμε, ελλαδικό τότε κρατήδιο. Δεν υπήρχε βοήθεια. Έτσι, γενικά. Δηλαδή πήγαινε κάποιος κάτι να τους πει, να τους πει καθίστε λίγο ήσυχοι, κάτι θα τα δούμε. Ήλπιζαν. Φτάσαμε δηλαδή στο Αρκάδι για να γίνει ένα ολοκαύτωμα, ας πούμε, σαν το Κούγκι, σαν τη σφαγή της Χίου, σαν το Μεσολόγγι, το Αρκάδι, ας πούμε, που είναι σε αυτό τον άξονα των μεγάλων καταστροφών και σφαγών, για να ευαισθητοποιηθούν πάλι οι ξένες δυνάμεις και πάλι να δουν τι θα κάνουμε με την Κρήτη και να αρχίσουν να συζητάνε μετά το θέμα της Κρήτης. Η Κρήτη αν συνέχεια στα όπλα και στο βουνό. Αντιλαμβανόμαστε ότι όμως δεν, στη Μακεδονία γινόταν το ίδιο πράγμα, συνέχεια στη Θράκη γινόταν τέτοιο πράγμα, στην Μικρά Ασία γινόταν τέτοιο πράγμα, στα βουνά της Βαλκανικής γινόταν τέτοιο πράγμα. Τα Επτάνησα θέλανε να ενωθούν με την Ελλάδα, δεν μπορούσαν πια Αγγλογάλους ή Ρώσους ή όσους είχαν περάσει από τα Επτάνησα. Ναι, δηλαδή ο Ελληνισμός είχε ένα αίτημα ένωσης, ένα πανελλήνιο αίτημα ένωσης, και το κράτος το ελληνικό το οποίο δημιουργήθηκε, βαβαρικό βέβαια αρχικά, ήταν αίτημα το οποίο έρχονταν από κάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έρχεται ως αίτημα του λαού. Άσχετα τι μίλαγαν. Μπορεί να μίλαγαν βλάχικα, πάνω εκεί οι βλάχοι της Κοζάνης ή της Βλάστης, ή να μιλούσαν αρβανίτικα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ή να μιλούσαν σλάβικα στη Μακεδονία σε κάποιες περιοχές, αλλά υπήρχε ένα αίτημα των παιδιών τους που είχαν σπουδάσει και λογίων, τα οποία το περνάγανε και στον κόσμο. Σαφώς είχε βοηθήσει και η Εκκλησία με τους παπάδες τα κηρύγματα, αλλά και στα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα, στην Κύπρο, παντού, δηλαδή παντού στον Ελληνισμό, υπήρχε ένα αίτημα από κάτω, ό,τι η γλώσσα και να μιλάνε οι άνθρωποι, υπήρχε ένα αίτημα από κάτω προς τα πάνω να αποκτήσουν νομική υπόσταση, δηλαδή να γίνουν κράτος, να εκπροσωπούνται δηλαδή από ελληνικό κράτος, το ήθελαν. Από την άλλη μεριά έχουμε το ανάποδο παράδειγμα στην Τουρκία, όπου με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ίδρυση του τουρκικού κράτους 29 Οκτωβρίου του 1923, λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Ενικής Λοζάνης, εκεί έρχεται το κράτος και καπελώνει τη λαϊκή βούληση του κόσμου, λέγοντάς του «Βατάντας Τούρξεκονούς, πατριώτη μιλά τουρκικά, αλλιώς θες δε θες έφυγες από εδώ. Θα μείνεις εδώ πέρα μόνο αν μιλάς τουρκικά και δηλώσεις ότι είσαι Τούρκος. Και δεν θέλω και να θρησκεύεσαι. Θα βγάλεις και τους φερετζέδες και τα τσαρίκια και τα φέσκια και όλα αυτά. Θα μάθεις να γράφεις με λατινικό αλφάβητο. Θα γίνουμε ένα αστικό κράτος. Και άσχετα της καταγωγής μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι νεότεροι και οι πιο πολλοί, περισσότεροι μάλλον, ήταν Βαλκάνοι. Δεν έχουμε καν Τουρκομάνο μέσα εκεί στην καταγωγή. Ή ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ζυγιά και ο Κάλπ, είναι Κούρδος, που γράφει το βιβλίο Αρχές Τουρκισμού, που ορίζει μέχρι να είσαι Τούρκος. Παράδοξα. Εκεί λοιπόν έχετε το κράτος και καπελώνει το λαό και του λέει τώρα θα είσαι Τούρκος. Άρα έχετε από πάνω προς τα κάτω εκεί. Σε εμάς συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή υπάρχει αίτημα του λαού, ό,τι και θρησκεία να έχει. Καλά, χριστιανοί ήταν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά έρχεται ένα αίτημα από κάτω και λέει, ό,τι γλώσσα και να μιλάνε, ιδίωμα γλωσσικό, θέλουμε να γίνουμε ελληνικό κράτος. Σκέψω ότι οι Σουλιώτες, όταν έφυγαν το 1803 από το Σούλι, δεν πολέμησαν ποτέ για κάτι άλλο πέραν ούτε να δημιουργηθεί η Ελλάδα. Οι Σουλιώτες, εκτοπισμένοι είτε στο Μεσολόγγι, είτε στο Βραχώρι, το Αγρίνιο, είτε στον Άφπακτο, είτε στα Επτάνησα, όποτε ζουν τα ευκαιρία πηγαίναν να πολεμήσουν κάπου ως μισθοφόοι ή για αμάχες, μπας και ξαναπάρουν πίσω το Σούλι, τον τόπο καταγωγής τους, και όσο δεν το μπορούσαν, πολεμούσαν στη Νότια Ελλάδα για να, ως κλεφτοπόλεμο και μετά στην Ελληνική Επανάσταση, μπροστάριδες, ακριβώς για να δημιουργηθεί η Ελλάδα. Δεν διανοήθηκαν ποτέ ότι θα θέλανε να γίνει ένα άλλο κράτος, π.χ. αλβανικό κράτος με τον πόλεμο τους ή μη μόνο Ελλάδα. Ελλάδα θέλανε να γίνει. Οι Σουλιώτες, και αυτό είναι και μια απάντηση, η στάση τους δηλαδή και οι επιστολές τους, η αλληλογραφία τους, τι λένε οι ίδιοι, από τον Πότσαρη και τους Ταβελέους μέχρι όλους τους μεγάλους Σουλιώτες, τις μεγάλες φάρες, δεν γράφουν πουθενά ότι να γίνει ένα άλλο κράτος, ξέρω εγώ, υπηρώτικο, αλβανικό ή οτιδήποτε, πέραν από Ελλάδα. Αυτό είναι το αίτημά τους. Και απορώ δηλαδή που κάποιοι πάνονται, που ήταν δίγλωση και μιλάγανε και τόσκικα, ας πούμε, και λένε δεν ήταν Έλληνες. Και λοιπόν τι έγινε, ήταν, δεν ήταν. Δηλαδή,
Είσαι ρατσιστής αν αναφέρεσαι στην καταγωγή κάποιου, αλλά δεν είσαι ρατσιστής αν θες να το χρησιμοποιήσεις την καταγωγή του, την αιματολογική, για να μην είναι Έλληνας. Δηλαδή, ωραία, εγώ σου λέω ότι Έλληνες είναι, εγώ σου λέω ότι δεν είναι Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες, ας πούμε, ήταν Αλβανοί. Εγώ σου λέω, χάνει παιδιάς. Ωραία, και πού ενέταξανε αυτόν. Γιατί πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι. Για να γίνει η Ελλάδα. Τι θεωρούσαν ότι είναι οι Τζαβελέοι μέχρι σήμερα οι απόγονοί τους και οι Ποτσαρέοι μέχρι σήμερα οι απόγονοί τους. Έλληνες. Θέλησαν να κάνουν κάτι άλλο. Όχι. Ποιος είμαι εγώ που καθόλου και θα τους αμφισβητήσω την ελληνικότητα αυτού του είδους, την πρακτική ελληνικότητα, χρησιμοποιώντας το γονίδιό τους τι είναι. Μα άμα χρησιμοποιήσω το γονίδιό τους, θα είμαι εγώ ο ρατσιστής. Σαφές, Δημήτρη, σαφές. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι σε ένα άλλο κλίμα, αναγκαίο, και ένα όμορφο ταξίδι μας έκανες, αλλά το ταξίδι το έκανες μέσα από πηγές, πολλά ντοκουμέντα και βεβαίως το γνωστικό σου πεδίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε βεβαίως σε άλλο κλίμα από εβδομάδα. Όμως ήταν μια, θέλω να πιστεύω και για τους ακροατές, πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Παραμονή της 25ης Μαρτίου. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ αγαπητοί Γιώργο, ακροατές. Καλή αυριανή χρονιά πολλά στους Έλληνες.